τόσο Ομόνια μέχρι και την Πειραιώς. Μάλιστα. Καλώς, σας ευχαριστούμε. Θέλετε να πείτε μια κουβέντα τελευταία, κύριε Σουρέ. Να είστε καλά. Έτσι κι αλλιώς θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Αρκετές φορές. Πότε θα το επίσημα, πότε θα ανακοινώσετε? Ελπίζω τις επόμενες μέρες ή το τέλος άλλης εβδομάδας θα ανακοινώσω και το συνδυασμό και τα πρόσωπα και όλα. Όλα. Θα αλλάξετε κανένα πρόσωπο? Πολλά πρόσωπα θα αλλάξουν. Κανένα προβληματισμένο, κανένα στάρ, κανένα τραγουδιστή, κανένα ηθοποιό. Εγώ θέλω να είμαι αυτοδιοικητική. Έχουμε τον Γιώργο τον Καστρινάκη. Το ξέρουμε, τον έχουμε στηρίξει. Εξαιρετικός. Θέλω να πω ότι η Περιφέρεια Αττικής, τώρα που παραδίδει όλο το έργο που έκανε στα 3,5 χρόνια, θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, όχι μόνο από τη δική μου την απόδοση, αλλά την απόδοση παράταξη, αλλά και από την απόδοση των μελών των άλλων παρατάξεων μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κάναμε περίπου 150 συνεδριάσεις μόνο στα Περιφερειακά Συμβούλια και δυστυχώς σε αυτά τα συμβούλια οι συνυποψήφοι μου δεν είχαν την τιμή πλην του κυρίου Χαϊκάλη και του κυρίου Παφίλη. Οι υπόλοιποι δεν πατήσαν το πόδι τους ποτέ σε μία συνεδρίαση. Και θέλω να πω κάτι, και είχα μια 200 συνεδριάση της Οικονομικής Επιτροπής. Το έργο δεν βγαίνει εύκολα. Είναι πολύ μεγάλο το έργο της Περιφέρειας. Είναι πάρα πολλές οι αρμοδιότητες και είπαμε ελάχιστα σήμερα. Ελπίζω σε μια άλλη φορά να μου δώσετε την δυνατότητα. Ειδικά για τα έργα. Δεν πρέπει να λένε για τα έργα. Εσείς δηλαδή αν χάσετε θα μείνετε στην Περιφέρεια, θα πάτε υποψηφίως στη Βουλή. Κύριε Οικονόμου, την είχατε ξανακάνει αυτή την ερώτηση το 2003 και εσείς, κύριε Λεβέντζη. Τότε λοιπόν με τα φορτηγάκια και τα ανατρεπόμενα, έτσι, το συγχωρεμένο. Λοιπόν, θέλω να σας πω, εγώ δεν εγκαταλείπω ποτέ τη μάχη. Γιατί είμαι μαχητής από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί έχω πάρει τη ζωή στα χέρια μου. Και το θέλω να το ξαναπώ, δεν κοροϊδεύω. Ασχολούμαι πραγματικά. Έφυγα από τον αθλητισμό. Είπα θα ασχοληθώ με την αυτοδιοίκηση. Ασχολούμαι με την αυτοδιοίκηση. Μάλιστα. Δεν είμαι πολιτικός καριέρας, αλλά ούτε και κομματόσκυλο. Καλημέρα, κύριε Ζουρέ. Καλή επιτυχία. Καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η ώρα της δικαιοσύνης για το ελληνικό ποδόσφαιρο.